Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην υπουργός, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση κοπής της πίτας της τοπικής οργάνωσης πρόνοιας της Νέας Δημοκρατίας που έγινε την Κυριακή το απόγευμα. Προτιμώ, γιατί με τις παραδοσιακές σχολές, να κόβω την πίτα του σπιτιού μου. Εν πάση περιπτώσει, αφού το θέλει το έθιμο, θα το κάνουμε και εδώ. Και εύχομαι, θα μου επιτρέψετε, να μην πέσει το φλουρίστο να το έχει σαμάρα, γιατί αν δεν αποδείξεις μετά. Κατά παράδοση, έτσι γιατί εμείς στην Αρκαδία τα τηρούμε, δεν ξέρω στις αργολιδείς και... Πρώτα από Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι του Χριστού, έχουμε κάνει ένα ιερωμένο εδώ. Εντάξει, στη Μητρόπολη. Λοιπόν, εδώ είναι του νέου αρχηγού μας, του Αντώνη Σαμαρά, με την ευχή να είναι δυνατός σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα και εμείς κοντά του. Εδώ είναι για την νομαρχιακή Αργολίδας, για την τοπική. Επειδή η τοπική δεν έχει έσοδα, της δώσαμε μεγάλο κομμάτι σήμερα. Εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία του κ. Αβραμόπουλου σήμερα στην Αργολίδα. Ήταν ο άνθρωπος που όλοι δηλιάζαμε. Κάποτε ο αρχηγός εκλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα με 100 ψήφους, 80 ψήφους, με ένα-δύο ψήφους διαφορά από τον άλλον συνυποψήφιο. Αργότερα από το συνέδριο, που είχε 3.000 μέλη, 4.000 μέλη, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόοδος εκείνη την εποχή. Αλλά σήμερα όμως, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει μετά την πρόταση του κ. Αβραμόπουλου και θα ήθελα να τον συγχαρώ για άλλη μια φορά, διότι αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία που έγινε, εάν δεν είχε συμβεί αυτό, ίσως πολλοί από εδώ σήμερα να μην ήταν εδώ. Η συμμετοχή όλων των ψηφοφόρων και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι μας που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, ήρθαν και ψήφισαν στις εκλογές στις 29 Νοεμβρίου για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Αυτό τι σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί μια δημοκρατική λειτουργία του κόμματος. Υπήρχαν ορισμένοι φόβοι τι θα γίνει, μη τυχόν δεν ψηφίσουμε, και όμως όλοι οι φόβοι πήγαν χαμένοι. Και δώσαμε ένα προτερό παρόν και εξελέγει ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, με την πρώτη ψηφοφορία, την πρώτη Κυριακή, με αυτό το υψηλό ποσοστό. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Γνωρίζουμε πως όπως έχει η κατάσταση χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα, εθνική συνεννόηση. Πρέπει η Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την δύσκολη κατάσταση και να ξαναβρει το δρόμο της αισιοδοξίας, της δημιουργίας, της ελπίδας. Είμαστε σήμερα εδώ στο ξεκίνημα αυτής της νέας πράγματι εποχής για την παράταξή μας, αλλά για την Ελλάδα. Για να μάθουμε από τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τις κοινωνικές μας βάσεις. Για να ενισχύσουμε, να δυναμώσουμε τους εσωτερικούς δεσμούς φιλίας, συνεννόησης, αλληλεγγύης. Προϋπόθεση για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει είναι να σφυριλατήσουμε ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς εσωτερικής ενότητας και εγγυητής αυτής της νέας ενότητας στην παράταξή μας είναι ο ίδιος ο αρχηγός μας. Σχέσεις εμπιστοσύνης πάνω απ' όλα. Εμπιστοσύνης ανάμεσά μας, αλλά και εμπιστοσύνης με τις ιδέες μας. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε εδώ. Γιατί σε κάποια στιγμή εθελοντικά, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που δένει ένα πολιτικό στέλεχος σε όποιο επίπεδο και αν κινείται, με ένα πολιτικό κόμμα, μια πολιτική παράταξη. Η εθελοντική συμβολή, συμμετοχή. Γιατί πιστεύουμε σε κοινές αρχές, κοινές αξίες, κοινούς στόχους. Γιατί πιστεύουμε ότι τα πράγματα πράγματι μπορεί να αλλάξουν. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει καλύτερη. Δεν έγιναν σωστά πράγματα στο παρελθόν. Και σε ένα μεγάλο βαθμό και εμείς δεν τα πήγαμε καλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Η οικονομική κρίση όλο και περισσότερο βαθαίνει. Η απεσιοδοξία έχει κυριαρχήσει
και στους παράγοντες της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και στους κόλπους της πλατιάς κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να ξαναδώσουμε έμπνευση, θάρρος και αισιοδοξία στην ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες περιμένουν αυτή τη στιγμή με αγωνία από τις πολιτικές δυνάμεις που την εκπροσωπούν, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, να επιδεικνύουν σοβαρότητα, σύνεση, διάθεση συνεργασίας. Γι' αυτό, σε ό,τι αφορά την οικονομία, με ξεκάθαρο τρόπο ο αρχηγός μας δήλωσε ότι θα στηρίξει τις σωστές επιλογές της κυβέρνησης. Διότι, φίλες και φίλοι, και αυτό συνιστά μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στο πώς η αντιπολίτευση συμπεριφερόταν στο παρελθόν και στο πώς υιοθετεί στάσεις τώρα. Διότι, κακά τα ψέματα, κακήν υπηρεσία προσέφεραν στη δημοκρατία αντιπολιτεύσεις στο παρελθόν που προέταξαν το κομματικό από το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον. Αυτά αλλάζουν. Οι πρώτες λοιπόν αλλαγές που είναι, αν θέλετε, τροχιοδεικτικές των μεγάλων που θα ακολουθήσουν μετά το συνέδριο και που θα δώσουν πραγματικά μια καινούργια, εντελώς καινούργια νέα δημοκρατία, φαίνονται από τώρα, με το πώς δηλαδή αντιπολιτεύεται η νέα δημοκρατία. Αυστηρή σε οτιδήποτε από τις επιλογές της κυβέρνησης θίγει το εθνικό μας κύρος, την κοινωνική μας συνοχή, την κοινωνική μας ασφάλεια, αλλά και θετική σε οποιοδήποτε μέτρο που θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία και πάλι σε τροχιά ανάκαμψης και σταθερότητας. Η Νέα Δημοκρατία θα το βρει το βηματισμό της, γιατί είναι η μόνη εναλλακτική λύση στο σημερινό κυβερνητικό αδιέξοδο, το οποίο είναι προφανές. Για μένα το πιο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών είναι η συνάντηση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού με τους Έλληνες αγρότες. Είναι κρίμα να μην μπορούν οι Έλληνες αγρότες να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό και να συναντούνται με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό. Όποτε και να γίνουν εκλογές, ο Σαμαράς θα γίνει Πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται από τίποτα. Πορευόμαστε όλοι ενωμένοι και δυνατοί μπροστά. Και μην έχετε αμφιβολία ότι σε λίγο καιρό και πάλι θα είναι η Νέα Δημοκρατία σε τροχιά διακυβέρνηση.